σημερινό masterclass σερβίρουμε μελιτζάνες με ρεβίθια, γιαούρτι και ταχίνι, ψήνουμε πρωτότυπο κέικ με γεύση πίτσα και ετοιμάζουμε τα πιο αρωματικά καταϊφάκια. Πώς συνδυάζονται οι μελιτζάνες, τα ρεβίθια, το γιαούρτι και το ταχίνι στο ίδιο πιάτο? Πώς γίνεται το κέικ να έχει γεύση πίτσας? Η απάντηση στα μαθήματα μαγειρικής στο Masterclass. Μαζί με τις πιο ξεχωριστές συνταγές για γλυκά, όπως τα ανατολίτικα αρωματικά καταϊφάκια με γλυκιά γέμιση τυριών. Κέικ ή πίτσα, εδώ σας θέλω. Πάμε να κάνουμε μια ωραία λιχουδιά, όπως το δει κανείς. Εάν το σερβίρουμε έτσι όπως είναι, ένα πολύ ωραίο κέικ. Εάν το έχουμε σαν σνακ, είναι μια πολύ ωραία πίτσα. Έχουμε λοιπόν την τεχνική ενός κέικ, τα υλικά μιας πίτσας, τα ενώνουμε μαζί και κάνουμε ένα πολύ πρωτότυπο αλμυρό κέικ. Τα αλμυρά κέικ έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ νόστιμη λιχουδιά για όλες τις ώρες της ημέρας. Θρεπτικό, νόστιμο και απλό στην προετοιμασία του. Πάμε να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Εδώ έχω τα υλικά μιας πίτσας, δηλαδή αλεύρι, μανιτάρια, τυρί, πιπεριές και ωραίο καπνιστό μπέικον. Θα ξεκινήσω πρώτα με μια προεργασία. Θα σοτάρω πιπεριές και μανιτάρια εδώ στο αντικολλητικό τηγάνι. Δύο τηγάνια. Ένα για τις πιπεριές και τα μανιτάρια και ένα για το μπέικον. Ξεκινάω λοιπόν εδώ, ρίχνω πολύ λίγο λάδι. Θα το έχετε δει και στην πίτσα. Όταν ρίχνουμε πιπεριές και μανιτάρια, όσο ψήνονται, έρχονται και συρρικρώνονται. Εάν τα σοτάρουμε εδώ, γίνονται και πιο νόστιμα και διατηρούνται και ωραία έτσι αφράτα, λαχταριστά. Άρα, εδώ ρίχνω μανιτάρια και πιπεριές μαζί. Εδώ έχω κοινά μανιτάρια όπως βλέπετε, στρογγυλά, τα σαμπινιόν τα κλαστικά, κομμένα σε λεπτές φέτες. Και πιπεριές κόκκινες κομμένες σε λεπτές λωρίδες. Και εδώ δίπλα τώρα θα σοτάρω ψιλοκομμένο μπέικον. Έχω καπνιστό μπέικον γιατί θέλω, όπως σας είπα, να δώσω τη γεύση μια πίτσα στο αλμυρό κέικ. Και το μπέικον είναι ένα χαρακτηριστικό αλαντικό που το χρησιμοποιούμε στην πίτσα. Και εδώ έχουμε νόστιμο μπέικον, ωραία καπνισμένο, με δυνατή γεύση. Τα έχει όλα. Κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες. Και όπως βλέπετε εδώ, το σοτάρω σε ένα αντικολλητικό τηγάνι και επειδή το μπέικον έχει το δικό του λίπος, δεν προσθέτω ούτε λάδι ούτε βούτυρο, το αφήνω να σοταριστεί σε δυνατή φωτιά μέχρι να γίνει τραγανό. Και εδώ σιγά σιγά περιμένω να μαλακώσουν τα λαχανικά για να τα σοτάρω και αυτά. Αυτό είναι, μου βγαίνουν ωραίες μυρωδιές εδώ από το μπέικον, καπνού. Και αυτές οι μυρωδιές και αυτή η γεύση θα περάσει μέσα στο αλμυρό κέικ. Όταν κάνουμε γενικότερα αλμυρά κέικ, είναι ωραίο να βάζουμε ωραία τυριά και ωραία αλαντικά. Και το μπέικον έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Μπορεί να κοπεί σε πολύ μικρά κομμάτια, να μοιραστεί μέσα στο μείγμα, να μοιράσει ωραία γεύση. Και έχουμε και το πολύτιμο λίπο του. Και το λιπάκι που έχει μέσα και το άρωμα καπνού. Είναι τέλειο. Περιμένω λοιπόν να σοταριστούν τα λαχανικά και το μπέικον. Πάμε να δούμε την κάρτα των υλικών και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με την ετοιμασία του κέικ. Για το αλμυρό κέικ πίτσα θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση, 250 ml γάλα, ένα πακέτο καπνιστό μπέικον, 4 αυγά, 100 ml ελαιόλαδο, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, μισό βάζο μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας, 2 κόκκινες πιπεριές, 250 γραμμάρια μανιτάρια, 200 γραμμάρια τριμμένο ρεγκάτο, αλάτι και πιπέρι, αντικολλητικό χαρτί για το ψήσιμο. Έτοιμα τα λαχανικά, έτοιμο και το μπέικον και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε εδώ. Θέλω ένα μεγάλο μπολ. Και ξεκινάω πρώτα ρίχνοντας τα υγρά, δηλαδή αυγά,
και γάλα. Και ελαιόλαδο. Τα χτυπάω όλα μαζί. Και εδώ προσθέτω baking powder και ρίχνω τα λαχανικά, πιπεριές δηλαδή και μανιτάρια σουταρισμένα, και τη μισή ποσότητα του bacon, κρατάω και λίγο για να το βάλω στην επιφάνεια. Θα ξεροψηθεί όπως ψήνεται το cake και θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ έχω μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας που έχει όλη τη γεύση. Είναι μαγειρεμένη, άρα είναι έτοιμη να μπει εδώ να ενωθεί με τα υπόλοιπα υλικά και έχει και ωραία αρώματα από μυρωδικά. Και συμπληρώνει φυσικά τη γεύση του αλμυρού cake και είναι μια ωραία ιδέα, είναι ένα πρωτότυπο cake. Βάζω λοιπόν και μισό βαζάκι από τη μαγειρεμένη σάλτσα. Και φυσικά την υπόλοιπη μπορώ να την βάλω δίπλα μετά όταν θα ψηθεί το κέικ, να είναι ένα συνοδευτικό τυπάκι και είναι απίθανο συνδυασμό. Και ανακατεύω όλα τα υλικά. Και όπως βλέπετε εδώ, η διαδικασία είναι πολύ εύκολη. Όλα τα υλικά σε ένα μπολ, ένα ανακάτεμα. Και για το τέλος έχω αφήσει τυρί, τριμμένο ρεγκάτο. Βάζω τη μισή ποσότητα και το μισό το κρατάω και αυτό για την επιφάνεια του κέικ. Τώρα εδώ προσέξτε το αλάτι. Έχουμε την μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας, το τριμμένο τυρί και το μπέικον, οπότε έχουμε δυνατά υλικά, άρα δεν χρειαζόμαστε άλλο αλάτι. Θέλουμε όμως λίγο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο. Και όπως κάνουμε κλασικά με τα κέικ, τελευταίο υλικό είναι το αλεύρι. Ρίχνουμε και το αλεύρι. Αλεύρι για κάθε χρήση. Και το μείγμα είναι έτοιμο. Τόσο απλό. Πάμε τώρα στο σκεύος που θα ψήσουμε το κέικ. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε ένα ωραίο στρογγυλό ταψί, σε μια στρογγυλή φόρμα, με την τρύπα στη μέση, να κάνουμε ένα εντυπωσιακό κέικ. Εγώ διάλεξα ένα ρηχό ταψί. Έτσι ακριβώς για να μας θυμίζει λίγο την πίτσα, θα γίνει χαμηλό το κέικ, αλλά πολύ νόστιμο φυσικά. Εδώ στρώνω αντικολλητικό χαρτί. Και αδειάζω το μείγμα. Και κοιτάξτε τώρα, έχουμε ένα απίθανο χρώμα όπως βλέπετε εδώ και απίθανες μυρωδιές. Απλώνω εδώ, στρώνω την επιφάνεια όπως βλέπετε με το κουτάλι. Και για το τέλος έχω κρατήσει το τριμμένο ρεγκάτο, πασπαλίζουμε λίγο ρεγκάτο. Και εδώ έχω και το μπέικον. Αυτό το μπέικον που κράτησα. Ρίχνω λοιπόν και λίγο μπέικον στην επιφάνεια. Το cake pizza είναι έτοιμο για ψήσιμο. Σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα, στους 180 βαθμούς. Πόση ώρα το ψήνουμε? Εάν έχουμε ένα χαμηλό ταψί, όπως ακριβώς αυτό εδώ, θέλουμε περίπου 25 με 30 λεπτά. Εάν βάλουμε το μείγμα σε ένα πιο μικρό ταψάκι, σε μια πιο μικρή φόρμα και είναι πιο ψηλό, εκεί θέλουμε περίπου 45-50 λεπτά. Να θυμόσαστε πάντα ότι ο πιο ωραίος τρόπος και ο πιο αποτελεσματικός για να δοκιμάσουμε ότι ψήθηκε σωστά το κέικ είναι να βάλουμε ένα μαχαίρι μέσα στο κέικ. Να δούμε τη λάμα του. Εάν η λάμα του βγαίνει καθαρή, σημαίνει ότι η ζύμη έχει ψηθεί. Εάν η λάμα του βγαίνει βρεγμένη, έχει επάνω ζύμη, ακόμη θέλει ψήσιμο για λίγη ώρα ακόμη. Άρα δοκιμάζουμε σταδιακά μέχρι να ψηθεί. 25 λεπτά για αυτό το μέγεθος. Πάμε στο φούρνο για να απολαύσουμε μία μοναδική λιχουδιά.
Είστε έτοιμοι για μια πολύ ωραία χορτοφαγική συνταγή? Μου ζητάτε να μαγειρεύω πιο τακτικά χορτοφαγικά πιάτα. Και σήμερα σας έχω ένα υπέροχο πιάτο. Ρεβίθια, μελιτζάνες, ταχίνι. Τρία υλικά που μας συνθέτουν ένα πεντανόστιμο πιάτο, θρεπτικό, υγιεινό. Και αν δεν βάλουμε το γιαούρτι στο τέλος, γιατί έχω σκοπό να τα σερβίρω όλα αυτά με μια σάλτσα γιαουρτιού, έχουμε και ένα νηστίσιμο πιάτο. Αυτό το πιάτο έχει τρία στάδια μαγειρέματος. Μαγειρεύουμε ξεχωριστά τα ρεβίθια, τηγανίζουμε ξεχωριστά τις μελιτζάνες και μετά κάνουμε μια πολύ ωραία σάλτσα. Έχει ωραία υλικά. Καταρχάς έχει την κρέμα βαλσαμικού με ρόδι, μας ταξιδεύει στην Ανατολή. Και δροσίζει υπέροχα όλο το μείγμα. Μετά έχουμε δύο πολύ ωραία μπαχαρικά. Κίμινο και κουρκουμά, ξεχωριστά. Μας δίνουν και γεύση και χρώμα. Και ταχίνι φυσικά, το οποίο μαζί με το γιαούρτι μας κάνει μια πολύ ωραία σάλτσα. Πάμε στα ρεβίθια, από εδώ ξεκινάμε. Εδώ έχω βρασμένα ρεβίθια. Τι έκανα? Τα μούλιασα από το προηγούμενο βράδυ, 12 ώρες μέσα στο νερό, βράσιμο για μία ώρα και κάτι μέχρι να μαλακώσουν. Δοκιμάζω παράλληλα και βλέπω μέχρι εκεί που αρχίζει και μαλακώνει πάρα πολύ το ρεβίθι. Και μετά πάμε ένα γρήγορο μαγείρεμα. Κάνω μια σύβραση μαζί με κρεμμύδια και μπαχαρικά. Άρα, εδώ. Ρίχνω λίγο λάδι εδώ στο αντικολλητικό τηγάνι. Και ξεκινάω σοτάροντας κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες. Ρεβίθια και μελιτζάνες είναι ένας πολύ κλασικός συνδυασμός που παίζει σε όλη τη Μεσόγειο. Εδώ βλέπουμε μία εκδοχή του από τις πολλές, από τις πάρα πολλές συνταγές που υπάρχουν. Είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό πιάτο γιατί έχουμε φυτικές πρωτεΐνες, έχουμε δυνατές γεύσεις από τα λαχανικά, ένα νόστιμο πιάτο που δεν του λείπει τίποτα. Και πολλές φορές σκεφτόμαστε, χορτοφαγικό πιάτο χωρίς κρέας, θα χορτάσω, θα μ' αρέσει, θα είναι νόστιμο. Σας πληροφορώ ότι αυτό το πιάτο είναι εξαιρετικά νόστιμο. Λοιπόν, σοτάρισμα τα κρεμμύδια και πριν μαλακώσουν, ρίχνω και τα ρεβίθια. Και εδώ τώρα θα ρίξω τα δύο μπαχαρικά, ξεκινώντας από το κίμινο. Δεν υπάρχει πιο ταιριαστό μπαχαρικό με τις μελιτζάνες και με τα ρεβίθια. Και τώρα αρχίζει και βγάζει σούπερ αρώματα όπως ζεσταίνεται. Και κουρκουμά. Λίγο λάδι ακόμη για να βοηθήσω εδώ τα υλικά να σοταριστούν σωστά. Και τώρα πια επειδή τα ρεβίθια έχουν βράσει, έχουν μαλακώσει, μπορώ να τα αλατίσω και εδώ σκέφτηκα να τα αλατίσω με έναν πικάντικο ανθό αλατιού με πιπεριές, οπότε να ανεβάσω τις εντάσεις και τρίβω μερικές νυφάδες με μια ποικιλία από πιπεριές. Αυτό είναι. Χρώματα, αρώματα. Και εδώ θα ρίξω και λίγο νερό. Και θα αφήσω τα ρεβίθια να βράσουν για κανένα τέταρτο περίπου μέχρι να ενωθούν με όλα τα υλικά. Τα βάζω δίπλα και φέρνω το τηγάνι στο οποίο θα τηγανίσω τις μελιτζάνες. Έχω τηγανίσει ήδη μια παρτίδα και θέλω να δείτε το εξής. Ότι εδώ οι μελιτζάνες κρατάνε το σχήμα τους, βλέπετε, δεν έχουν χαθεί, δεν έχουν πατηθεί και το κυριότερο δεν έχουν λάδια. Πώς τις κάνουμε έτσι? Ελάτε να δείτε. Παίρνω μια μελιτζάνα και την κόβω σε μικρότερα κομμάτια. Μια χοντρή φέτα και μετά τη φέτα στα τέσσερα.
ένας ωραίος τρόπος για να τις ετοιμάσουμε, για να κάνουμε για παράδειγμα έναν ωραίο μουσακά ή να τις βάλουμε μέσα στο κρέας όταν μαγειρεύουμε κρέας με μελιτζάνες ή ακόμη να τις βάλουμε και σε μια σάλτσα και ζυμαρικά. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει το λάδι να κάψει και εδώ μέσα στο πιάτο έχω βάλει corn flour. Το corn flour είναι το μυστικό για να κάνουμε ωραία τραγανά τηγανιτά, ό,τι και αν τηγανίσουμε, είτε λαχανικά, είτε κρέας, είτε θαλασσινά. Βάζω λοιπόν τις μελιτζάνες. Και να σας πω πως δεν χρειάζεται να βουτήξουμε τις μελιτζάνες μέσα στο νερό, να τις αφήσουμε να ξεπικρίσουν, γιατί οι μελιτζάνες είναι πικρές όταν έχουν πολλά σποράκια. Εδώ βλέπετε, η μελιτζάνα έτσι όπως την έχω κόψει είναι καθαρή ψύχα. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό ότι είναι ωραίες με καθαρή ψύχα? Παίρνουμε μελιτζάνες, τις κρατάμε στο χέρι μας και βλέπουμε αν είναι βαριές. Αν είναι βαριές σε σχέση με τον όγκο τους, σημαίνει ότι είναι καθαρή ψύχα και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Κόψιμο, μαγείρεμα, τηγάνισμα, ψήσιμο, όπως και αν τις ετοιμάσουμε. Είναι έτοιμες, ωραίες. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ανακατεύω τις μελιτζάνες. Θα τις σαλατίσω μόλις τηγανιστούν. Αυτό είναι. Έτοιμες για τηγάνισμα. Πάμε και λίγο τώρα στα ρεβίθια να δούμε, γιατί έχουν πάρει βράση εδώ, να τα ανακατέψουμε. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχουν πάρει. Και αυτό θέλω. Γρήγορο σοτάρισμα, να μαλακώσει για λίγο το κρεμμύδι. Το έχω κόψει σε λεπτές φέτες για να φαίνεται πολύ όμορφο. Και έχω και συγκλονιστικές μυρωδιές από το κύμινο. Είναι πολύ ωραίο πιάτο. Εδώ ουσιαστικά θέλουμε μαγείρεμα μέχρι να στεγνώσει το φαγητό, μέχρι να στεγνώσουν τα ρεβίθια. Λοιπόν, τα αφήνω, πάμε τώρα δίπλα εδώ, ξεκινάμε το τηγάνισμα. Και μέχρι να τηγανιστούν οι μελιτζάνες και να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα εδώ στα ρεβίθια, πάμε να δούμε την κάρτα των υλικών και επιστρέφουμε για να συνθέσουμε αυτό το ωραίο χορτοφαγικό πιάτο. Για τις μελιτζάνες με ρεβίθια, γιαούρτι και ταχίνι θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια βρασμένα ρεβίθια, 3 κρεμμύδια, 2 μελιτζάνες, 4 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού ρόδι, μία κουταλιά της σούπας κύμινο, ένα κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά, 300 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 150 γραμμάρια ταχίνι, ελαιόλαδο, ανθό αλατιού σε νυφάδες, πικάντικο με πιπεριές, 2-3 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό ή κόλιαντρο, 2 λάιμ, 4 αραβικές πίτες για το σερβίρισμα. Βλέπετε τι ωραίες που έγιναν οι μελιτζάνες. Τραγανές, κρατάνε το σχήμα τους. Αυτή είναι η επιτυχία όταν τις τηγανίζουμε με corn flour. Αυτό είναι. Και αλάτισμα τελευταία στιγμή, πάλι με ανθό αλατιού, πικάντικο, με πιπεριές. Και έτσι έχουμε μια γευστική συνέχεια με τα ρεβίθια. Και πάμε τώρα να δούμε πώς όλα αυτά τα υλικά θα δώσουν μορφή σε ένα πολύ ωραίο πιάτο. Εδώ, τα ρεβίθια έχουν μαγειρευτεί στην εντέλεια. Αρωματικά, πεντανόστιμα και πανέμορφα χρωματικά. Οι μελιτζάνες είναι εδώ. Λοιπόν, τι κάνω? Παίρνω τις μελιτζάνες, τις βάζω σε ένα πιάτο, αφού στραγγίσουν από το λάδι τους. Προσθέτω λίγες ακόμη. Και τις περιχύνω με κρέμα βαλσαμικού με ρόδι. Τι έχουμε τώρα εδώ?
Εδώ έχουμε έναν κλασικό συνδυασμό που παίζει σε όλες τις κουζίνες της Ανατολής και στην Ιταλία, κυρίως στη Σικελία. Εκεί τηγανίζουν τις μελιτζάνες και τις σερβίρουν είτε με μέλι, είτε με ένα γλυκόξινο σιρόπι και σας πληροφορώ ότι αυτός ο συνδυασμός λειτουργεί στην εντέλεια. Θέλω να το δοκιμάσετε. Ακόμη και έτσι αν τη σερβίρω, είναι μια μοναδική λιχουδιά. Όμως εδώ γίνονται μέρος από ένα πιάτο, οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι γεύση έχει αυτό το πιάτο. Εδώ έχω λοιπόν τις μελιτζάνες, τα ρεβίθια είναι έτοιμα και πάμε τώρα στη σάλτσα με το γιαούρτι και το ταχίνι. Στραγγιστό γιαούρτι και ταχίνι, πολτός δηλαδή από το σουσάμι. Μοναδικό υλικό με ξεχωριστή γεύση. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τα λαχανικά και ακόμη περισσότερο με τα όσπρια. Και μία σάλτσα γιαουρτιού με ταχίνι είναι κλασική, επίσης παίζει σε πολλές κουζίνες. Εάν κάνετε την ιστήσιμη εκδοχή αυτού του πιάτου, δεν θα βάλετε γιαούρτι. Θα βάλετε ταχίνι, χυμό λεμονιού, λίγο νερό και έχετε μία υπέροχη σάλτσα. Εδώ όμως τώρα την κάνω ακόμη πιο πλούσια στη γεύση. Άρα εδώ βάζω το ταχίνι και κλασικά πριν ανοίξω το βαζάκι, το κουνάω. Να ανακατευθεί το ταχίνι μαζί με το λάδι του, γιατί κοιτάξτε εδώ, όταν το αφήσουμε για λίγο καιρό στο ράφι, κάθεται κάτω ο πολτός του σουσαμιού και ανεβαίνει επάνω το λάδι. Πριν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε το βαζάκι, το κουνάμε πολύ καλά, ανακατεύεται, γίνεται μια ωραία παχύρευστη μάζα και αυτό είναι μαγικό υλικό και σούπερ θρεπτικό. Αυτό που θα διαπιστώσετε εδώ είναι πως δουλεύοντας με το ταχίνι, όσο το ανακατεύετε, αυτό σφίγγει. Άρα, θα έχετε δίπλα λίγο νερό, θα ρίχνετε λίγο νερό, θα το αραιώνετε μέχρι να το φέρετε σε αυτό το σημείο της ρευστότητας που θέλετε να έχει η σάλτσα σας. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι γίνεται. Ανακατεύω. Παρόλο που έχω το γιαούρτι, πάλι αρχίζει και σφίγγει. Οπότε εδώ βάζω λίγο νερό. Και ανακατεύω πάλι. Και έγινε μια απίθανη βελούδινη σάλτσα όπως βλέπετε εδώ, η οποία μου σχολάει και όλα στο σουσάμι. Απίθανο υλικό και πολύ ωραίες σάλτσες. Όλες οι σάλτσες με το ταχύρι είναι μοναδικές. Έτοιμα τα υλικά. Πάμε να συνθέσουμε το πιάτο. Ξεκινάμε. Στη βάση. Αραβικές πίτες. Και μετά. Σάλτσα από ταχύρι. Λίγο σμαϊδανός. Και ένα λάξ, ρεβίθια και μελιτζάνες. Ξεκινάω πρώτα από τα ρεβίθια. Και συνεχίζω με τις μελιτζάνες. Στο μεταξύ, όσο τις αφήνω με την κρέμα βαλσαμικού, τόσο ποτίζουν από την κρέμα και γίνονται ακόμη πιο νόστιμες. Νάτες, λαχταριστές. Και εδώ. Και μαϊντανός ψιλοκομμένος. Και δίπλα βάζω lime, κομμένα στα τέταρτα και έτσι αν θέλει κάποιος ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις εντάσεις, γιατί πάντα λίγο λεμόνι, λίγο lime δίπλα στα λαχανικά και στα όσπρια κάνει θαύματα. Βλέπετε λοιπόν, με λίγες γρήγορες κινήσεις, με πολύ ωραία υλικά, μαγειρεμένα επιμέρους, ξεχωριστά το καθένα, συνθέσαμε ένα πολύ ωραίο χορτοφαγικό πιάτο. Ρεβίθια, μελιτζάνες με κρέμα βαλσαμικού με ρόδι και μια πολύ ωραία σάλτσα με γιαούρτι και ταχίνι. Ένα ονειρεμένο χορτοφαγικό πιάτο.
για το χορτοφαγικό αυτό πιάτο μαγειρεύουμε τα βρασμένα ρεβίθια σε λίγο ελαιόλαδο με ψιλοκομμένα κρεμμύδια, κύμινο, κουρκουμά και λίγο νερό. Σε ένα τηγάνι ξεχωριστά τηγανίζουμε τις μελιτζάνες αφού πρώτα τις περάσουμε από corn flour για να γίνουν τραγανές. Στη συνέχεια πασπαλίζουμε τις μελιτζάνες με πικάντικο ανθό αλατιού με πιπεριές, περιχύνουμε με κρέμα βαλσαμικού ρόδι για να δώσουμε ξεχωριστή γεύση και αρώματα. Ανακατεύουμε γιαούρτι και ταχίνι και προσθέτουμε προαιρετικά λίγο χυμό λεμονιού ή νερό για να γίνει πιο ρευστό. Για να σερβίρουμε, βάζουμε λίγο γιαούρτι με ταχίνι στις αραβικές πίτες, μετά ρεβίθια, μελιτζάνες, πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό ή κόλιαντρο και συνοδεύουμε με λάιμ. Ο Θανάσης Βέγκος, κυνηγός ταλέντων. Το γλυκό που θα κάνουμε τώρα θυμίζει πάρα πολύ το κιουνεφέ, γιατί έχει λίγο πολύ τα ίδια υλικά. Σκέφτηκα να κάνουμε ένα παιχνίδι. Να πάρουμε τα υλικά του κιουνεφέ, δηλαδή ωραία λευκά τυριά, να πάρουμε ένα ωραίο κανταΐφι και να κάνουμε ωραία κανταϊφάκια τυλιχτά, τα οποία θα είναι γεμιστά με μια γλυκά γέμιση, με τυριά. Αρωματισμένο με ροδόνερο, ένα σούπερ γλυκό. Έτσι κι αλλιώς τα σιροπιαστά γλυκά μας αρέσουν και το κανταΐφι είναι από τα αγαπημένα μας. Και επειδή το κιουνεφέ θέλει ειδικά τυριά, είναι ανάλογα με τη χώρα που φτιάχνετε, είναι και ξεχωριστά τα υλικά της γέμισης. Εδώ λοιπόν σκέφτηκα να κάνουμε μία μίξη από ανθότυρο και μοτσαρέλα τριμμένη, που θυμίζει λίγο πολύ τη γέμιση του κλασικού κιουνεφέ του παραδοσιακού. Το άρωμα του ροδόνερου είναι συγκλονιστικό, οπότε εδώ έχω το καταΐφι, εδώ έχω βάλει βούτυρο να λιώσει και ξεκινάμε τη διαδικασία. Το καταΐφι εδώ το ανοίγω τελευταία στιγμή στον πάγκο εργασίας για να μην μου ξεραθεί, γιατί θέλω να το ανοίξω, να το αφρατέψω για να πλάσω τα ωραία μικρά καταϊφάκια. Απλή διαδικασία όπως βλέπετε, παίρνω εδώ το καταΐφι και το ξεμπλέκω. Και όπου είναι κολλημένες αυτές οι ίνες, τις απλώνω με το χέρι μου για να γίνουν πολύ αφράτες. Και αυτό είναι απαραίτητο, γιατί εάν το τυλίξουμε έτσι όπως είναι, εδώ θα μείνουν σκληρά κομμάτια ζύμης που δεν θα ψηθούν σωστά, δεν θα βουτυρωθούν σωστά και δεν θα είναι τραγανά. Θα είναι μια σφιχτή, σκληρή ζύμη, σχεδόν άψητη. Και εδώ το νόημα είναι να αφρατέψουμε το καταΐφι για να έχουμε ωραίο τραγανό αποτέλεσμα όταν θα ψηθεί. Έτοιμο το καταΐφι, πάμε τώρα στη γέμιση. Εδώ ανακατεύω όλα τα τυριά, ξεκινώντας από το ανθότυρο. Είναι τριμμένο όπως βλέπετε εδώ. Ρίχνω και τη μοτσαρέλα, οπότε έχουμε ένα ωραίο αφράτο τυρί, το ανθότυρο, και ένα τυρί το οποίο δίνει ελαστικότητα στη γέμιση, η μοτσαρέλα. Και εδώ θέλω ένα αυγό, το αυγό θα δέσει το μείγμα, λίγη ζάχαρη, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα σιροπιαστό γλυκό, άρα όταν θα ψηθεί θα το σιροπιάσουμε κανονικά με μπόλικο σιρόπι, και λίγο σιμιγδάλι για να γίνει σαν κρέμα και για να δέσει η γέμιση, για να μην μας διαλυθεί και φύγει ανάμεσα από το καταΐφι μέσα στο ταψί. Απλή διαδικασία και αυτή εδώ. Αυτή είναι η γέμιση. Δύο είδη τυριών, ανθότυρο και μοτσαρέλα. Θέλω να είναι αφράτη και παράλληλα να έχει και μια ελαστικότητα. Ένα αυγό για να δέσει, πολύ λίγη ζάχαρη για τη γεύση και λίγο σιμιγδάλι για να δέσει η κρέμα. Πάμε λοιπόν τώρα να σχηματίσουμε τα καταϊφάκια. Παίρνω μια μικρή ποσότητα. Εδώ. Την ανοίγω εδώ στον πάγκο. Δίνω ένα παραλληλόγραμμο σχήμα και βάζω λίγη από τη γέμιση. Και έρχομαι εδώ και τη λίγο ρολό. Αυτό είναι. Είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Κανονικά το κιουνεφέ το κάνουν ως εξής.
Τρίβουν μια ποσότητα από το καταήφι, το βάζουν κάτω σαν βάση, μετά απλώνουν τα τυριά και μετά το υπόλοιπο καταήφι πάλι το τρίβουν, το βάζουν από πάνω, το ψήνουν και είναι έτοιμο. Εγώ είπα να παίξουμε λίγο, να κάνουμε έτσι λίγο πιο χαριτωμένα σχηματάκια και αυτό είναι πολύ ωραίο, είναι εγωιτευτικό. Και είναι και πολύ οικείο σε εμάς. Και με τον ίδιο τρόπο. Συνεχίζω. Και βάζω το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτό είναι. Έτοιμο για ψήσιμο. Πάμε τώρα στο φούρνο στους 180 βαθμούς. Ψήσιμο περίπου 45-50 λεπτά μέχρι να πάρει ένα πολύ ωραίο χρυσόξανθο χρώμα. Και για να πάρει αυτό το χρώμα, εδώ το βοηθάμε με βούτυρο. Το μυστικό για να κάνουμε πολύ νόστιμα σιροπιαστά είναι να τα ψήσουμε με αρκετό βούτυρο. Βούτυρο αγελαδινό, το οποίο το έχουμε λιωμένο και το ρίχνουμε. Το πρόβιο δίνει πολύ δυνατή γεύση. Εγώ προτιμώ το αγελαδινό γιατί είναι πιο ήπιο. Και εδώ ο σκοπός μας είναι με το κουτάλι να απλώσουμε το βούτυρο επάνω στο καταήφι σε όλα τα σημεία. Πάμε λοιπόν στο φούρνο στους 180 βαθμούς, στον αέρα 45 με 50 λεπτά. Αυτό είναι το υπέροχα ψημένο κανταήφι μου με τη γέμιση τυριών. Μοσχοβολάει όλη η κουζίνα, ονειρεμένο γλυκό. Εδώ έχω ετοιμάσει το σιρόπι, βράσιμο. 5-6 λεπτά, ζάχαρη, νερό κλασικά και μόλις βράσει το σιρόπι ρίχνω ροδόνερο, μοναδικό υλικό που μας ταξιδεύει στην Ανατολή και ανακατεύω. Αυτό είναι. Σούπερ αρωματικό που ταιριάζει φυσικά εδώ τέλεια με το καταήφι. Ανακατεύω και μην το βάλετε από την αρχή γιατί θα χαθεί το αρώμα του. Και πάμε τώρα σιρόπιασμα, ζεστό το καταήφι, ζεστό προς χλιαρό το σιρόπι και πάμε σιγά σιγά, το ρίχνουμε εδώ σταδιακά για να το απορροφήσει. Και εδώ ξεχάστε το ζεστό κρύο, ζεστό, ζεστό και έχουμε ένα πολύ ωραίο τραγανό αποτέλεσμα. Ζεστό καταήφι, ζεστό σιρόπι. Αυτό είναι. Το αφήνουμε τώρα για λίγη ώρα να τραβήξει το σιρόπι, να κρυώσει για να μπορέσουμε να το απολαύσουμε. Τελευταία κίνηση, πασπαλίζω με ψιλοκομμένο φιστίκι αιγίνης, ψύχα, ομή ή ελαφρά ψημένη αν θέλουμε. Το αφήνουμε τώρα να κρυώσει ελαφρά για να το απολαύσουμε και πάμε να δούμε και την κάρτα με τα υλικά. Για τα καταϊφάκια με κρέμα τυριών θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια καταϊφι, 350 γραμμάρια ανθότυρο, 2 μπάλες τριμμένη μοτσαρέλα, 4 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 1 αυγό, 4 κουταλιές της σούπας ψηλό σιμιγδάλι, 100 γραμμάρια τριμμένα φιστίκια υγιεινής,
200 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο. Για το σιρόπι θα χρειαστείτε 1 κιλό ζάχαρη, 500 ml νερό, 4 κουταλιές της σούπας ροδόνερο και γάντι ανιτριλίου μίας χρήσης για να τυλίξετε τα καταϊφάκια. Έχω μπροστά μου ένα αριστούργημα, ένα τέλεια ψημένο καταΐφι με γέμιση τυριών και με υπέροχα αρώματα. Και αυτή είναι η μαγεία της μαγειρικής και της ζαχαροπλαστικής. Μια εικόνα, μια μυρωδιά, μια γεύση μπορεί να σας ταξιδέψει. Και όταν δοκιμάσετε αυτό το καταΐφι θα ταξιδέψετε κατευθείαν στην Ανατολή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πεντανόστιμο, πανεύκολο όπως είδατε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντισταθεί κανείς σε αυτό το πολύ νόστιμο καταΐφι. Θέλω να το δοκιμάσετε. Για τα αρωματικά σιροπιαστά καταϊφάκια ετοιμάζουμε πρώτα τη γέμιση. Βάζουμε σε ένα μπολ ανθότυρο, μοτσαρέλα, αυγό, ζάχαρη, σιμιγδάλι και ανακατεύουμε. Ανοίγουμε το καταϊφι στον πάγκο εργασίας και το αφρατεύουμε. Παίρνουμε μια μικρή ποσότητα, βάζουμε λίγη γέμιση και τυλίγουμε ρολό. Βάζουμε τα καταϊφάκια με τη σειρά στο ταψί. Περιχύνουμε με λιωμένο βούτυρο και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 45 με 50 λεπτά. Για το σιρόπι βράζουμε ζάχαρη και νερό για 5-6 λεπτά. Κατεβάζουμε από την εστία και προσθέτουμε το ροδόνερο. Όταν ψηθούν τα καταϊφάκια, περιχύνουμε με το σιρόπι και πασπαλίζουμε με ψημένα ανάλατα φιστίκια υγιεινής. Αυτά λοιπόν για σήμερα και μέχρι την επόμενη φορά, τι άλλο, καλά μαγειρέματα. Γεια σας!